Ανεβασμένα πράγματα. Ναι, τώρα θα δεις. Λοιπόν, τώρα θα δεις, έχουμε. Θα τι θα κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε ένα σοου. Μάλλον τι θα κάνετε. Αυτό δεν θα μπορείς να το παρακολουθείς. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα το μάθεις. Να το δεις και θα το μάθεις να το κάνεις και εσύ στο τέλος. Ωραία. Εντάξει. Ένα χορευτικό σοου. Το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Ελπίζω να σας αρέσει. Και να πούμε και για την προσφορά, Μαρία, γιατί ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μέχρι για αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή και όσοι πάνε στα τηλέφωνα που θα βγουν στο crawl της σχολής, 9585 112 και 9513 180, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά όσον αφορά τις προεγγραφές. Έχουμε έκπτωση περίπου 150.000 σε αυτόν που θα έρθει να γραφτεί για να παρακολουθήσει τη σχολή, την εξάμηνη σχολή. Ναι, θα τους κάνετε γυμναστική. Και εμείς. Ωχ, κατάλαβα. Είναι τα Σαββατοκύριακα η σχολή, τα έχουμε ξαναπεί. Τα ξέρει ο κόσμος. Τέλεια. Σαββατοκύριακα η σχολή, οπότε δεν έχουμε και πρόβλημα της καθημερινής. Εγώ σηκώνω αυτό μαθήματα, γιατί έτσι πως βλέπω στο μόνιτορ με αυτό το ρούχο, εγώ μοιάζω σαν εγκυμονούσα. Και μπορεί να δω και κάνα πρωτοσέλιδο με διαφημιστικό τρέιλερ από ένα κάνα ξεσέντυπο από αυτά. Ξέρω. Να μην πω του, ξέρεις, ότι είμαι έγκυος. Λέξεις. Σηκώνω λίγο για να φαίνονται και οι κοιλιακοί, γιατί κάτι έχουμε κι εμείς, ότι δεν είμαστε έγκυος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε αυτό. Ναι, δώσε εδώ. Εγώ κουράστηκα, πτώμα έγινε. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Καλά, πόση ώρα κάνετε πρόβα. Όχι ώρα. Μέρες. Περίμενε, γιατί τα έχω χάσει τώρα που σας είδα και δεν έχετε και τα μικρόφωνα. Εδώ δεν σας τα έβαλαμε γιατί εδώ κοπανηθήκατε. Δεν μου λες να ρωτήσω κάτι. Μετά πηγαίνετε για κατσαβίδι να σας μοντάρουν. Μετά από αυτό σας βιδώνουν ξανά. Ζέσταμα είναι. Φοβερό. Θα ξαναρθείτε και θα μου μάθετε και εμένα. Σίγουρα θα το δείξουμε στην τελευταία εκπομπή, θα το κάνουμε όλοι μαζί. Και πιο μπροστά θέλω κι άλλο τέτοιο εγώ. Εγώ η μέση μου πόνισε. Πάμε δωροθέτες. Δωροθέτες. Όπως βλέπουμε, γνωρίζετε καλά το αλουμίνιο. Πείτε μας, τι μάρκες χρησιμοποιείτε. Α, υπάρχουν πολλές μάρκες. Από όλες χρησιμοποιώ. Και εδώ.
Τι χρησιμοποιείτε? Εδώ χρησιμοποιώ κουφώματα από αλουμίν. Για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ασφάλεια. Γιατί? Αγόρι μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω το καλύτερο. Από αλουμίν για πάντα. Και βέβαια έχω βάλει και θωρακισμένη πόρτα από αλουμίν. Nutrimedix. Είναι φυτικά. Είναι υγιεινά. Ιδανικά για το δέρμα σας. Φυσικά καλλιντικά. Nutrimedix. Η φροντίδα του δέρματος από τη φύση. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Τώρα, σαλόνια κρεβατοκάμαρες σύνθετα των 500.000 μόνο 250, των 300 μόνο 150. Πολλές άτοκες δόσεις, ανταλλαγές. Επιπλονέτ. Πατησίων 63 Μουσείο, Φιλαρέτο 78 Καλυθέα. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Εδώ είμαστε. Εμένα μου πονάει λίγο η μέση βέβαια, γιατί αυτό δεν ήταν χορευτικό, ήταν ξεβίδωμα. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη μάλλον, όχι δεν ξέρω, ότι θα την έχετε χάσει αρκετό καιρό. Γι' αυτό και εμείς ψάξαμε και τη βρήκαμε και τη φέραμε εδώ στο στούντιο, πρώτα απ' όλα να μας πει γιατί χάθηκε τόσο καιρό και τι καινούργια έχει ετοιμάσει. Λιζέτα Νικολάου. Καλώς όρισες, καλημέρα. Καλημέρα. Και πάρα πολύ καιρό έχουμε να σε δούμε. Τι γίνεται, πού εξαφανίστηκες? Πού εξαφανίστηκα? Ναι. Θα σου πω τώρα. Καταρχάς, πάρα πολύ καιρό έχω να σε διαβάσω, να σε ακούσω, να σε δω. Έχεις μια ψιλοεξαφάνιση. Ναι, μια ψιλοεξαφάνιση, γιατί έχω περίπου 5 χρόνια να βγάλω δίσκο. Γιατί? Έτυχε. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ετοιμάσω κάτι καλό και πραγματικά ετοίμασα. Γι' αυτό έβαλα 14 τραγούδια στο δίσκο. Και μείνανε και 2 έξω πάρα πολύ ωραία και άλλα ακόμη. Λιζέτα, όλη μαζί αυτή η ενέργεια έπεσε μαζεμένη. Αυτά τα 5 χρόνια απουσίας τι έκανες? Όχι, απλώς δισκογραφικά έλειπα. Εμφανιζόμουν. Κανονικά σε μαγαζιά. Όχι πολύ μεγάλα, αλλά εντάξει. Και Θεσσαλονίκη είχα πάει και εξωτερικό γενικά. Και πώς σου φαινόταν ότι δεν ήσουν να παρούσα με δίσκο ή ήθελες θελημένα ναι, να κάνεις κοίταξε, να αποτραβηθεί? Εγώ έτσι κι αλλιώς, 2-3 χρόνια πάντοτε έκανα να βγάλω δίσκο. Τώρα εντάξει, 5 χρόνια δεν είναι και πολλά. 5 χρόνια δεν είναι και πολλά, είναι το ακριβώς αντίθετο έχω... από ορισμένους που κάνουν κάθε 6 μήνες δίσκο. Δεν έχω αυτή τη μανία κάθε χρόνο να βγάζω το δίσκο. Βέβαια αυτό είναι το κόστος που μου είπες ότι χάθηκες, δεν σε βλέπουμε. Ναι. Τηλεόραση, περιοδικά, ραδιόφωνα, μαγαζιά μεγάλα, όλα αυτά. Είναι το κόστος αυτό, αλλά δεν με πειράζει από τη στιγμή που ήθελα να κάνω κάτι καλό. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα δείγμα. Ναι. Θα σου κάνω την αυστηρή τώρα. Να δούμε αν άξιζε τον κόπο. Τόσα χρόνια που απουσίαζες, αν το comeback σου είναι τόσο πολύ δυνατό, οπότε πραγματικά θα άξιζε τον κόπο να απουσιάσεις. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε να σου φέρω εγώ το μικρόφωνο, γιατί με τη γυμναστική, επειδή έπαθα ένα σοκ, το παράτησα εδώ. Κάτσε να στο φέρω κιόλας. Για να ακούσω, γιατί είμαι πολύ περίεργη. Να ακούσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το καινούριο. Μπορεί να λένε πως έχεις φύγει μακριά μου από καιρό. Μπορεί να λένε πως μ' άφησες μόνη να ζω. Μπορεί να λένε πως δεν θα σε ξαναδώ. Μα ό,τι κι αν λένε, εγώ ακόμα σ' αγαπώ. Ακόμα δεν μπορώ να σε ξεπεράσω. Ακόμα δεν μπορώ και να σε ξεχάσω. Και έρχονται στιγμές που σε φέρνουν πίσω, όμως τις πληγές πως θα κλείσω.
πως δεν σε νοιάζει, μονάχια γυρνώ. Μπορεί να λένε πως δεν λυπάσαι γι' αυτό το χωρισμό. Μπορεί να λένε πως δεν πρέπει να πονώ, μα ό,τι κι αν λένε, εγώ για σένα μόνο ζω. Ακόμα δεν μπορώ να σε ξεπεράσω, ακόμα δεν μπορώ και να σε ξεχάσω. Και έρχονται στιγμές που σε φέρνουν πίσω, όμως τις πληγές πες μου πως θα κλείσω. Ακόμα δεν μπορώ να σε ξεπεράσω, ακόμα δεν μπορώ και να σε ξεχάσω. Και έρχονται στιγμές που σε φέρνουν πίσω, όμως τις πληγές πες μου πως θα κλείσω. Μπράβο, Λιζέτα. Πολύ ωραία. Αυτό είναι μελωδική μπαλάντα. Το λέω σωστά, γιατί δεν ξέρω και τα είδη τραγουδιού έτσι. Αυτό είναι χασάπικο, έτσι, σαν μπαλάντα. Πολύ ωραία. Ερωτική και μελωδική. Ερωτική και μελωδική. Άξιζε τον κόπο, δεν άξιζε. Θα έλεγα ναι. Νομίζω τώρα που το άκουσα κι εγώ, άξιζε τον κόπο. Καλά έκανε. Κοίτα, να σου πω και για πρώτη φορά που το ακούς και σου άρεσε, είναι καλό σημάδι. Ναι, είναι μελωδικό. Γι' αυτό μου άρεσε. Και είναι και. Ρομαντικό, ευαίσθητο. Είναι πολύ ευαίσθητο. Είναι πολύ ευαίσθητο. Είναι ωραία αυτά τα τραγούδια, γιατί ξέρεις, τα ακούσματα έχουν γίνει μόνο ξεφαντωτικά. Όπου ξέρεις, καμιά φορά θέλεις να ακούς και κάτι πιο ευαίσθητο, πιο ρομαντικό, ναι, να χαλαρώσεις. Ναι. Καλά είναι και τα ξεφαντωτικά και τα κεφάτα, αλλά και αυτά ξέρεις. Αυτό ειδικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και συγκινητικό, γιατί φαίνεται σαν ερωτικό, αλλά είναι γραμμένο για αυτόν που το έγραψε. Ναι. Για τον πατέρα του, είναι του Στέλιου Ρόκου. Είναι του πατέρα, για τον πατέρα του το έχει αφιερώσει που έχει φύγει. Α, ναι. Α, δεν την ήξερα αυτή την ιστορία. Και το έγραψε ο Στέλιος ο Ρόκος για τον πατέρα. Ναι, δεν είχαν όμως καλές σχέσεις. Εγώ ξέρω ότι είναι για τον πατέρα του. Ότι γράφτηκε για τον πατέρα του. Σχέση. Πολύ ωραίο. Να υπάρχει πάντοτε ο πατέρας με γονιό. Συμφωνώ. Με παιδί. Και συνήθως άμα φύγει και μετά υπάρχει φοβερή διαταραχή. Ό,τι και διαταραχή να υπάρχει εδώ που τα λέμε, τα παιδιά με τους γονείς. Δεν μου λες, Λιζέτα, μαγειρεύεις? Μαγειρεύω. Α, μαγειρεύεις, για σήκω τώρα. Τι θα μαγειρεύσουμε? Θα δεις. Για έλα εδώ. Με μυρίστηκες. Μαγειρεύω. Βασικά όλη η ιστορία, δεν ξέρω αν κατάλαβες, γίνεται για να μάθω να μαγειρεύω εγώ ή άχρηστη. Καλά. Όλη η ιστορία. Τελικά θα μάθουν όλοι να μαγειρεύουν και εγώ θα μείνω ανεπίδευτη μαθήσεως. Να σας συστήσω, η Λιζέτα, η Νικολάου, η αγάπη μας, η αγάπη η κουκλάρ. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι χθες, εγώ φταίω, ξεχάσαμε να δείξουμε την τυρόπιτα. Ναι. Είχαμε φτιάξει μια πολύ ωραία τυρόπιτα και βγήκε από το φούρνο, αλλά εγώ δεν πρόλαβα ούτε να τη δω, διότι εδώ βυζούνε κάτι πυράγχας γύρω-γύρω στο στούντιο. Μόλις ήταν την τυρόπιτα, πέσανε από πάνω, ούτε την είδα, ούτε τη δοκίμασα. Θα ξαναφτιάξουμε τυρόπιτα να τη δείξουμε στον κόσμο. Βεβαίως. Σήμερα έχουμε. Θα φτιάξουμε πίτσα ρολό. Α, ρολό. Θες να φτιάχνεις πίτσα ρολό. Ρολό. Με φύλλο σφολιάτα. Α, ωραία. Τι γίνεται. Να πούμε τα υλικά. Α, ναι. Τι θέλετε τώρα, πίτσα ή διαφημιστικά? Διαφημιστικά. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά και μη φύγει κανείς, γιατί θα χάσει την πίτσα.